Να βάλει συνάπη κάμερες παντού για να με πετυχαίνει. Βάλε ελικόπτερα, βάλε ντρόν που πετάνε από πάνω, βάλε δορυφόρο του Elon Musk, του Bezos. Δεν ξέρω με ποιον τα έχει καλύτερα, με τον Musk και με τον Bezos. Δεν ξέρω με ποιον έχει καλύτερο δορυφόρο. Νατάσα, έλα να μας τα πεις. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρετε, όποιος γυρίζει... Κερδίζει. Αυτό. Γεωργία, Χρυσή και Νίκος, καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σας, Πέτρο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι κοινό συνθετικό. Γιγαντοαφίσα, γιγαντομαχία. Ακριβώς, γίγαντες. Γίγαντα, Νίκο, Τιτάνα και Μέγιστε. Έλα να παίξεις πρώτος. Πώς είσαι, φίλε μου. Όλα καλά. Θα γυρίσεις τώρα με την κατηγορία που έρχεται. Θα κάνεις αυτές ή σήμερα θα μας κάνεις ποδαρικό. Μακάρι, μακάρι. Η κατηγορία είναι επαγγελματικές δεξιότητες. Αυτό, ξεκινάμε. Το σίγμα. Ωραία. Και στο δεύτερο γύρισμα χάνεις τη σειρά σου. Γεωργία. Εκατόπενήντα για σένα. Το ταφ. Δηλαδή 450 από τη στιγμή που έχουμε 3 ταφ. Αυτό είναι το ξεκίνημα. Θα πω το μη. Για 200 το μη. Εντάξει, κρατάς τα 450 και έρχεται και η Χρυσή να παίξει για πρώτη φορά. Καλώς την, Καλησπέρα. Καλή αρχή να σου ευχηθούμε. Από το πι. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό γράμμα. 40 ευρώ. Κάνεις τα μισά από τα 40 ευρώ. Έχανε το ξανά 20 άρικο. Δηλαδή στο δρόμο πας και λες, όχι, είναι 20 άρικο. Θα το ξαναβρεις μετά. Νίκο. Εδώ ο Νικόλας παίρνει αυτό που όλοι ονειρεύονται στο πρώτο γύρο. Τον μπόνους των 2.000. Θα πω το κάπα. Να το πάρεις. Κάνεις στα χέρια σου με το γύρισμα αυτό, τον μπόνους των 2.000. Και χάρη στον μπόνους θα μπορέσεις να έχεις ένα εξτραδάκι. Εξτραδάκι, τώρα 2.000, το λες και εξτραδάκι. Ένα δυνατό ποσό. Πολύ δυνατό. Εάν φτάσει τελικό χωρίς να χρεοκοπήσεις όμως. Από τον νι. Επειδή έχει 3, μάζεψες 150 εδώ και 110 δεν είχες πριν. Έχεις 2,60 και αυτό είναι το ρίσκο εάν αποφασίσεις να σηκώσεις το ερωτηματικό. Αυτά τα 2,60 ή θα τα χάσεις ή θα γίνουν 7,60. Mm. Δεν θα το ρισκάρω. Δεν θα το ρισκάρεις. Έχει και τον bonus στο μεταξύ. Δηλαδή, αν χρεοκοπήσεις, κάνει και τον bonus. Σωστά. Ναι. Πάρα πολλά αυτά που έχεις να χάσεις, σε καταλαβαίνουμε όλοι. Θα πω το λάμδα. Δεν έχουμε.
Σειρά σου, Γεωργία. Το Δέλτα. Θα αγοράσω το έψιλον. Είναι πέντε. Πες μου το λύνεις με το έψιλον, γιατί δεν έχει άλλα σύμφωνα. Ναι, θα το λύσω. Και το ποσό που σου έχει απομείνει είναι πολύ καλό, είναι 400 ευρώ. Πάμε. Συνέπεια, ενσυνειδησία, επινοητικότητα. Αφού είπαμε ότι δεν υπάρχει άλλο σύμφωνο. Ναι. Βρε, Γεωργία, βρε, Γεωργία. Χρυσή, έχεις καταλάβει την λύση του γρίφου, γιατί πρέπει να το πεις τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Πάμε. Το τρίτο δεν ξέρω. Αχ, βρε, χρυσό μου, κορίτσι. Ναι, το βρήκα, ναι. Τώρα το βρήκες. Ναι. Τώρα είναι αργά, πάει το καταστατικάκι, πέταξε και 2,60 θα τα πάρει ο Νικόλας μόλις μας λύσει το γρίφο. Συνέπεια, ευσυνειδησία. Γεωργία, διόρθωσε το λάθος σου. Ωραία. Σου κάνανε τη χάρη και η Χρυσή και ο Νίκος και μπορείς να πάρεις το μεγάλο ποσό. Λοιπόν, συνέπεια, ευσυνειδησία, επινοητικότητα. Γιατί, παιδιά, έχετε. Το λάθος που έκανε αρχικά η Γεωργία ήταν ότι έβαλε ένα σύμφωνο εκεί από το πουθενά, ενσυνειδησία, χωρίς λόγο, γιατί είπα να το πετάξω μέσα και έχασε τη σειρά της. Άρεσε λίγο να το συνειδητοποιήσει η Χρυσή. Ο Νικόλας νόμιζε ότι έκανε καπαλού λάθος η Γεωργία και έτσι το 400 τελικά το πήρες. Εσύ, τι καλά που σου κάτσε η φάση. Τέλεια. Έλα να παίξεις και πρώτη τώρα. Έγινε. Και όμως ισχύει. Θα πω το ταφ. Λοιπόν, Γεωργία, ναι. Από τα γράμματα προφανώς και τα λέμε τυχαία. Πάμε στο επόμενο, σε παρακαλώ. Θα πω το σίγμα. Θα αγοράσω το αλφα. Αλφα. Υπάρχει 4 φορές. Θα πω το όμικρον. Θα πω το ήτα. Θα πω το νι. Θα πω το ρο. Θα αγοράσω το γιώτα. Θα πω το κάπα. Υπάρχει. Μπράβο. Θα πω το πι. Μπράβο. 8.30. Το ποσό είναι μεγάλο. Υπάρχει αγωνία πλέον για το, για την έκβαση του γύρου, γιατί αν το λύσεις, είναι το ποσό τόσο καλό που φεύγεις από τα 1000. Το ύψιλον. Θα αγοράσω το ύψιλον. Ε.
βλέπεις κάτι και δεν μπορείς να το χωνέψεις, γιατί η κατηγορία, να σου θυμίσω, είναι κι όμως ισχύει. Θέλω να πω ότι ό,τι και να είναι, χωνεύεται. Βέβαια. Δεν έχει άλλα φωνή, εντάξει, μόνο σύμφωνο. Ναι. Θα το λύσω. Είναι 6.30, είσαι βεβαιή. Πάμε. Ναι. Στη Σιγκαπούρη απαγορεύονται οι τσίχλες. Σου φαίνεται τελείως κουλό. Πολύ. Ισχύει. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια τώρα. Έχει απαγορευτεί. Γενικώς είχαν το κλιματάκι του Σιγκαπούρη με πολλά θέματα, μεταξύ άλλων και οι τσιγκλές, τις οποίες κολλάγανε σε κάτι αισθητήρες στα τρένα κτλ. Οι κάτοικοι. Προορισμός που δεν θα επισκεφτώ, γιατί εγώ τρώω τσιγκλές. Αλήθεια. Αλήθεια. Κοίταξε, χάνεις, γιατί εκτός από την τσιγκλά έχεις άλλα πράγματα να κάνεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έκατσε και σε μια εβδομάδα, μη μασίσεις τσιγκλά. Δεν έχω ρωτήσει να απαγορεύω τις τσιγκλές γενικότερα, να ξέρει Νατάσα, στην Σιγκαπούρη και χωρίς φούσκες. Με φούσκα μπορεί και να πας και ισόβια. Τσίχλα απλά, κανονικά, παίρνει 10 χρονάκια. Έτσι. Εσύ κάνει και φούσκες. Έχω δει, γι' αυτό το λέω. Έχει πάει μέσα για πάντα. Έτσι θα την έχουν την Νατάσα. 1.030 ευρώ, τα πήγε εξαιρετικά. Και δράτωμε τη ευκαιρία τώρα που δεν μας βλέπει πρωτοπόρος να παίξει πρώτη η Χρύσα. Πάμε παρακαλώ να πάρουμε κατηγορία. Ανθρώπινο σώμα. Ξεκινάμε να βρούμε αυτές τις δύο λέξεις. Δώρο energy τέλειο. Πάμε στο γράμμα. Θα πω το σίγμα. Αχα. Όχι ρε εσύ. Όχι ρε εσύ, ατυχία. Εσύ μου λυπάμαι πάρα πολύ. Νίκο, έλα. Θα πω το κάπα. Έχουμε τον Παλαντέρ στα χέρια μας ήδη, καλέ μου φίλε. Το σηκώνεις και μαζί με το bonus το 2.000 έχεις πάρει όλες τις ειδικές φέτες του τροχού. Στατιστικά δεν είναι και πολύ εύκολο να το πετύχει κάποιος. Εντάξει, πάντα σηκώνονται και οι δύο φέτες, αλλά ο ένας παίχτης να έχει και τα δύο αυτά όπλα στα χέρια του. Στο οπλοστάσιο σου, εδώ. Το θέλουμε αυτό το 500 τώρα, να τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε σε λίγο και τελικά έρθει 20. Θα πω το μη. Θα ήταν καλό το 500. Δεν θα ήταν καν 500, θα ήταν 1.000 τώρα. Και το 300 της δωρεπιταγής στην 900 είναι φανταστικό, έλα. Χαρά είναι. Θα πω το λάμδα. Να το λάμδα και να τα έπιπλα που έχουν πάρει ήδη διεύθυνση αποστολής. Αγοράσω φωνήεν. Το γιώτα. Θα πω το πι. Πέραμος, νέα Πέραμος, εκεί στην Καβάλα όμως. Βεβαίως. Εκεί δικιά μας εδώ κοντά. Ωραία θάλασσα. Πολύ ωραία παραλία. Και πολύ καλούς kickboxer έχει βγάλει η περιοχή. Θα πω το βήτα. Δεν έχουμε βήτα. Γεωργία. Βασικά το έχω βρει. Άρα πρέπει να συζητήσουμε αν θέλεις να το λύσεις για 100 ευρώ ή να γυρίσεις για να διεκδικήσεις κάτι ακόμη. Θα γυρίσω μία. Τρεις φέτες έχει να φοβηθεί η Γεωργία και δεν πέφτει καμία από αυτές. Πέφτει στο 40. Θα πω το ταφ. Και είσαι στα 120 ευρώ. Θα το λύσω. Αιμοπετάλια, λεμφοκύτταρα. Είναι μια πολύ καλή παιδιά. Είναι μια παιδιά που μπορεί να διακρίνει πάρα πολύ γρήγορα τους γρίφους στον πίνακα. Νωρίτερα πήρες και πολλά λεφτά, πήρες κοντά 1.000, τώρα δεν ήταν τόσο πολλά, ήταν απλά 120. Όμως επειδή ξέρεις ότι υπάρχει τριπλό γράμμα, λες να γυρίσω. Μήπως έρθει ένα 500 και τρελαθεί το σύμπαν εδώ πέρα. Όχι, δεν τρελάθηκε το σύμπαν, αλλά εσύ μένεις πρώτη με 120 ευρώ. Είναι δικά σου, τα προσθέτουμε στον λογαριασμό. Κρατάς και τη δεύτερη ευκαιρία και βεβαίως έχεις ανέβει πλέον ακόμη πιο ψηλά. Στα 1.150 ευρώ με τη συμπλήρωση της πρώτης φάσης του παιχνιδιού μας. Η δεύτερη ξεκινά τώρα όμως. Με λεξομαχία, παιδιά.
Η κατηγορία είναι top model. Νικό. Φελίπε Μάθιους. Όχι, τα κορίτσια συνεχίζουνε. Γεωργία. Φιλίπα Μάθιους. Για 350 ευρώ η Γεωργία σταμάτητη. Δεν κολλάει πουθενά. Τίποτα. Πουθενά. Συνεχίζει και συνεχίζει στον επόμενο γύρο, τον τέταρτο, τον οποίο θα διαλέξει κατηγορία εσύ. Okay. Η πρώτη κατηγορία είναι η κατηγορία Ελληνίδες τραγουδίστριες. Η δεύτερη είναι τίτλοι ποιημάτων. Και η τρίτη είναι η πιο σούπερ για να πάμε να το γλεντήσουμε στο πάρτι. Ελληνίδες τραγουδίστριες. Πάμε, τέταρτο. Πόσες τραγουδίστρες πιστεύεις ψάχνουμε, πες, νούμερο. Τρεις. Τρεις, για να δούμε πώς είναι. Είναι δύο. Να πω που έρχονται από μια πιο παλιά εποχή, εντάξει. Αυτή είναι η μόνη βοήθεια που μπορώ να δώσω. Πάμε, παιδιά. Έχεις ήδη μία στο σιτάρι, δεύτερη ευκαιρία. Θα πάρεις ακόμη μία αν πετύχεις το γράμμα. Θα πω το σίγμα. Δεν το πέτυχες. Λοιπόν, έχεις δύο δεύτερες ευκαιρίες και 50 ευρώ. Θα πω το ρο. Έχουμε. Όχι, ρε φιλέ. Δεν θα πάει. Όπου κοιτιόμαστε εδώ με τη Γεωργία, γιατί αυτό που ήρθε είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου, εννοείται. Ναι. Γιατί είσαι η παίχτρια που έχει όλο το χρήμα. Το δεύτερο όνομα το έχω βρει. Θα πω το ΤΑΦ. Δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί και τους προηγούμενους γρίφους που έλυσες τους βρήκες σχετικά γρήγορα, οπότε είσαι αρκετά ψυχραιμή για να διακρίνεις πράγματα. Χρειάζεται και τύχη όμως. Λοιπόν, στο ΣΥΦΟ, όπως το αλλάζω όνομα, σήμερα το λέω ΣΥΦΟ. Έτσι όπως θέλουμε. Θα πρέπει να πούμε ένα σύμφωνο και ένα φωνή. Ωραία. Θα πω το ΜΗ. Ναι. Θα πω και το ΑΛΦΑ. Ωραία, πας τα σίγουρα γιατί ξέρεις. Ναι. Το ένα από τα δύο ονόματα. Θα σηκώσει παρακαλώ το ΣΥΦΟ από τον τροχό της τύχης μέχρι η Νατάσα μας να ανοίξει και το ΑΛΦΑ που εννοείται ότι υπάρχει. Και τέσσερις φορές. Ναι, και μας ενδιαφέρουν κυρίως οι πρώτες τρεις, γιατί το δεύτερο όνομα ήδη το ξέρει η Γεωργία. Φαντάζομαι το ξέρουμε σχεδόν όλοι πια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θα αγοράσω το όμικρον. Θα πω το λάμδα. Το διπλό λάμδα επιβεβαιώνει αυτό που σκέφτονται όλοι. Θα αγοράσω το έψιλον. Θα αγοράσω το ύψιλον. Δύο πράγματα πριν σε παρατηρήσω από κάτω. Δεν είναι η χρεοκοπία πλάς, οπότε ανακουφίσου γιατί δεν χάθηκε το ποσό με το οποίο είσαι πρώτη και έχει στήσει και διάφορα. Να έρθει παρακαλώ η Χρυσή που ξέρει οπωσδήποτε το δεύτερο όνομα. Και εδώ. Ωραία, η δεύτερη ευκαιρία θα βοηθήσει σίγουρα. Πάμε. Ωραία, ναι. Θα πω το πι. Θα πω το γάμα. Υπάρχει. 200 ευρώ έχεις και μία δεύτερη ευκαιρία. Ωραία.
Δεύτερη ευκαιρία ξανά. Άλλη. Θα πω το κάπα. Αν το ξεπεράσεις, πας για 200. Έλα. Θα πω το β. Έχεις δύο δεύτερες ευκαιρίες, αλλά έχασες το 200, το καλό. Ναι. Συνεχίζουμε, όπως θέλεις εσύ. Okay, οπότε γυρνάω και λέω ένα γράμμα, έτσι. Ναι. Αλλά έχασες τη σειρά σου και χάνεις και τη δεύτερη ευκαιρία. Έχεις πολλά στο μυαλό σου, θέλω να καθαρίσεις τη σκέψη σου. Έχεις 250 ευρώ, καμία άλλη δεύτερη ευκαιρία. Πες μου πώς θέλεις να προχωρήσουμε, με ποιο γράμμα. Συνεχίζω. Θα πω το νι. Μπράβο. Είναι και το τελευταίο σύμφωνο που υπάρχει. Το εξαιρετικό ποσό των 290, παρά το υπερβολικό στεσάρισμα στα τελευταία δευτερόλεπτα, θα γίνει δικό σου. Ναι. Έλα. Ωραία. Γιάννα Γεωργακοπούλου, Σωτηρία Μπέλου. Θυμάσαι που μόλις ανέφερα ότι δεν έχουμε άλλα σύμφωνα. Ναι, ναι. Λυπάμαι. Νίκο, λύσε το γρίφο να πάρεις 100 ευρώ. Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Σωτηρία Μπέλου. Και το δώρο ήταν ανέλπιστο για τον Νίκο. Βεβαίως ήθελε κάτι παραπάνω ο άνθρωπος, αλλά δεν είχε αλλά. Την δυνατότητα να γυρίσει. Λιγάκι βιάστηκε η Χρυσή μας να λύσει τον γρίφο. Δεν σκέφτηκε το αυτονόητο ότι από τη στιγμή που τελείωσαν τα σύμφωνα, δεν μπορούσαμε να έχουμε ακόμη ένα. Και έτσι αυτά τα δύο πολύ μεγάλα ονόματα του ρεμπέτικου τραγουδιού. Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Σε ποιο γύρο είμαστε? Πέμπτο γύρο είμαστε, μετά τις διαφημίσεις σας περιμέναμε πώς και πώς. Ελάτε, περιμένουν οι παίκτες εδώ να παίξουνε. Χρυσή, είσαι η μόνη παίκτρια που δεν έχει χρήματα μέχρι τώρα. Γιατί είσαι απρόσεκτη και λίγο βιαστική. Το κάνεις και στη ζωή σου αυτό? Λίγο. Ναι, είμαι λίγο, ναι. Και την πατάς? Ναι, την πατάω, αλλά συνεχίζω έτσι, μπράβο, κανονικά. Έτσι θέλω, να συνεχίσει ακάθεκτη, γιατί σε λίγο παίζει πρώτη. Έχει 200 να θυμίσει ο Νίκος και εννοείται εδώ και πάρα πολλή ώρα, 1350 η Γεωργία που έχει λύσει τους περισσότερους γρίφους. Παίζει αμέσως τώρα. Θυμάμαι ότι μία από τις κατηγορίες που περισσεύανε από την τριάδα που διάλεξε η Γεωργία ήταν πάρτι. Και επειδή φοράς την κατάλληλη φόρμα για πάρτι, μήπως έχουμε πάρτι τώρα, πες μου ότι έχουμε πάρτι τώρα. Θα είναι η επόμενη. Κύριε, τώρα παίζει όμως πρώτη η Χρύσα. Χρύσα, εδώ όπως καταλαβαίνεις η κατηγορία είναι αυτή με τα ποίηματα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, συγκεκριμένα έχουμε τίτλοι ποίημάτων. Μπράβο, έχουμε τίτλους ποίημάτων, πόσα ποίηματα. Δύο ποίηματα. Ωραία. Γραφέας Κική Δημουλά. Θα πω το σίγμα. 200 ευρώ. Να το ωραίο ξεκίνημα. Θα πω το ταφ. Πάντα ξεπετάμε σχετικά εύκολα τα πρώτα γράμματα, γιατί είναι τυχαίες οι επιλογές στα πρώτα 2-3 γραμματάκια μας. Μετά αρχίζει και φαίνεται κάτι. Θα πω το κάπα. Η επόμενη επιλογή σου στην τύχη, προφανώς, θα κρίνει και το πόσα 500 θα πάρεις. Θα πω το πι. Απίστευτο. Έλα ρε εσύ. Απίστευτο, πραγματικά. Πολύ ατυχία. Εσύ μου, εδώ είσαι άτυχη. Εδώ είσαι άτυχη. Ενώ είσαι προηγούμενης. Θα πω το λάμδα.
Νίκο, είσαι έτοιμος να μας δώσεις το πρώτο από τα δύο σύμφωνα που χρειαζόμαστε. Ναι. Από τον Νί. Το αρχικό του ονόματός του. Υπάρχει. Θα εμφανιστεί. Θα του δώσει τη δυνατότητα να πάρει και δεύτερο σύμφωνο. Θα πω το Μη. Και εδώ δυστυχώς και να χάσει τη σειρά του. Γεωργία. Μέσα τα χέρια σου κλείστε εσύ αυτό. Θα πω το Ρο. Καθόλου, ε. Χρυσή, έχεις 3 εκατοστάρικα. Άμα στραβώσει, στραβώνει από την αρχή. Και μετά, δυστυχώς, πάει όλο και πιο κάτω. Έλα, Καβαλά. Από το Δέλτα. Θα πω το Β'. Θα πω το Γ'. Ναι, και ας... Έχεις δει πραγματάκια, γι' αυτό και λες Δέλτα, Β', Γ', τέτοια ναι. Πράγματα. Ωραία. Θα αγοράσω φωνήεν. Το σωστή σκέψη. Θα πω το Ι'. Και εσύ μπορείς να διεκδικείς τα 500 και μπράβο σου. Θα πω το Φ'. Ξέρω ότι παίζεις πάλι χάρη στη δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν είναι τα 500 που διεκδικείς πλέον. Το ίδιο με ένα μηδενικό λιγότερο τώρα. Θα πω το Θήτα. Χάνεις και τη σειρά σου. Γιώργια. Το έχω βρει. Είναι μια φράση που ακούω, δηλαδή λες και ξέρεις, παίζεις το βίντεο πίσω ξανά και τελικά είναι η στιγμή που χάνει ο Νίκος την κανηγορία. Το έχω βρει. Και πάλι αναρωτιόμαστε και τι κάνουμε. Έχουμε μηδέν. Θα γυρίσω. Ακούω τη σκέψη. Τριαντάρι, θε Γεωργία. Θα πω το Χ. Ακούμε λοιπόν, η λύση του γρίφου έρχεται αμέσως τώρα. Έχουν ολοκληρωθεί και τα σύμφωνα. Θα το πω. Η γλυκύτατη αβεβαιότης δεν έχεις τι να χάσεις. Γλυκύτατη αβεβαιότης, βεβαίως. Και τα 100 ευρώ τα οποία ήρθανε γιατί για ακόμη μια φορά μπόρεσες πολύ νωρίς να διακρίνεις έναν γρίφο. Δεν ήρθαν τα λεφτά όμως. Και ναι, με προηγήσε πάντα, αλλά δεν. Ξέρεις, δεν ανοίγεις την ψαλίδα πάνω τα 2.000 για να αρχίσουν να τρομοκρατούν την αντίπαλή σου. Ακόμη νιώθουν μια χαρά και η Χρυσή και ο Νίκος, ο οποίος έρχεται να παίξει, νομίζω, αμέσως τώρα. Λοιπόν, πριν παίξουμε στην επόμενη κατηγορία που είναι το Πάρτι Νίκο, οπότε προλαβαίνει να ντυθείς αναλογά αν χρειαστείς. Ξέρεις, η Χρυσή είναι έτοιμη ήδη. Θέλω να σου πω ότι το ποσό το οποίο έχει των 200 ευρώ πλέον είναι μεγαλύτερο. Η διαφορά δηλαδή που χτίζεται είναι μεγαλύτερη του χιλιάρικου με τη Γεωργία. Ωστόσο, το λέω να μας ακούει και Χρυσή, δεν έχουμε τελειώσει, δεν είμαστε ούτε καν στο τελευταίο γύρο. Έλα να χορέψεις. Στο πάρτι το κάνουμε και αυτό, άμα χρειαστεί. Τον πίνακα παρακαλώ. Λέξεις μας. ...20 ευρώ. Το σίγμα. Δεν νομίζω τώρα, δηλαδή αλήθεια, κοίταξε τώρα, έχουμε, μιλάμε πάρτι μεγατόνων. Ρώτησε να το γιορτάσουμε. Και έχεις φέρει τα 500 που μπορεί να σε στείλουν αμέσως στην πρώτη θέση και το ξέρει και η Γεωργία αυτό, γιατί το 500 επί 3 αλλάζει τα πράγματα όλα, ναι βέβαια, έλα. Από το ΤΑΦ. Επί 2, μια χαρά.
Μια χαρά, σήκωσε το χιλιάρικο. Μια χαρά και το χιλιάρικο. Ζωντάνεψε το πάρτι τώρα. Έχει έρθει ο DJ, έχει βάλει τα καλά κομμάτια. Και αυτή τη στιγμή εσύ έχεις ένα χιλιάρικο σε αυτό το γύρο και 200 νωρίτερα είσαι ήδη δηλαδή πολύ κοντά στη Γεωργία. Αλλάζει και η ψυχολογία όλων αυτή τη στιγμή. Όμως ο Νίκος έχει να διαχειριστεί το πάρτι αυτό. Και όταν λέω έχει να διαχειριστεί το πάρτι αυτό, εννοώ να το διαχειριστεί με καθαρό μυαλό. Δηλαδή έχω 1000 ευρώ. Τι κάνω? Έπρεπε να αγοράσω φωνή. Αγοράζω. Πάει το πάρτι. Δεν πάει μόνο το χιλιάρικο. Πάει και τούτο εδώ. Πάει και το μπόνους των 2000. Νίκο, sorry. Sorry, φίλε. Πάει και αυτό. Γεωργία, εδώ ήσουν τυχερή, με άλλο τρόπο όμως. Σε ακούμε. Θα πω το κάπα. Θα πω το ρο. Είναι τριπλό. Θα πω το πι. Θα αγοράσω το Α. Πολύ καλά. Θα πω το μη. Να τα λεφτά. Θα πω το λάμδα. Να τα 500. Σηκώνεις το 500, το δεύτερο 500 αυτού του γύρου και το περνάμε αμέσως στο πορτοφόλι σου. 650 ευρώ. Θα αγοράσω το όμικρον. Είναι 6. Θα αγοράσω και το γιώτα. Έχεις 450. Θα αγοράσω το έψιλον. Θα πω το ξύ. Θα αγοράσω το ήτα. Θα πω το χι. Πήγε μέχρι ενός σημείου καλά η προσπάθεια στο χι. Τα χαλάσαμε. Χρυσή, να που σου δίνει την ευκαιρία και να γυρίσεις. Δεν έχουν αφήσει τα παιδιά κάποια 500 άρικο μέσα, αλλά όχι ότι δεν έχει άλλα ποσά η δώρα. Και έφερε το δώρο, όπως το είπαμε. Υπέροχα. Θα πω το νι. Το οποίο είναι τελευταίο σύμφωνο του γρίφου. Εννοείται ότι θα πάρεις το δώρο της Energy. Είναι δικό σου αυτό το smart home kit και ό,τι άλλο έχει μέσα. Μπρίζες, πολύμπριζα, ταινίες LED, λάμπες RGB. Αλλά τώρα πρέπει να λυθεί ο γρίφος και να πάρεις ένα ωραίο 215. Μια χαρά. Καλά είναι. Πάμε. Ξηρή καρπή και πατατάκια σε μπολ άνευ κορονοϊού.
Πάμε. Είδατε, παιδιά, φτάσαμε στην εποχή που ο κορονοϊός είναι γρίφος, έτσι. Αυτό, είσαι, θα λες, έπαιξα εκείνη την εποχή εγώ. Με την πανδημία είχα πάει στο τροχό της τύχης. Παλιά χρόνια. Παλιά, πολύ παλιά. Θα λες τα εγγόνια σου. Πήγε να πάρεις αυτά τα χρήματα λοιπόν, μπράβο σου. 215 ευρώ μαζί με το ωραίο δωράκι και με μια διάθεση. Μπορεί να μείνει για πάρτι, αλλά ανέβηκε σίγουρα η διάθεση. Όπως ανέβηκε και το ποσό σου αυτή τη στιγμή. Και έχει φτάσει πού? Έχει φτάσει στα 215, γιατί τώρα θυμήθηκα ότι δεν είχαμε λεφτά. Δεν είχαμε. Μάλιστα. Ένιωσα το πολύ το χρήμα στα χέρια σου, αλλά ξέχασα τη χρεοκοπία που έφερες. Γι' αυτό και πιστεύω θα δω ένα μεγαλύτερο νούμερο. Είναι τα πρώτα σου χρήματα. Τον Νικόλα τον περνάς για 15 ευρώ. Αλλά όλους μαζί, περνάει η Γεωργία και μαζί να τα βάλουμε και να τα διπλασιάσουμε, πάλι δεν τη φτάνουμε. Το νου σας λεξομαχία. Η κατηγορία είναι ιστορική περίοδος. Γεωργία. Η εποχή του Χαλκού. Κάθισε μέχρι το 1000 π.Χ. για 2.500 χρόνια, παιδιά, αυτή η εποχή την οποία βρήκε στο άψε σβήσε, μέχρι να πέσει Χαλκός το είχε βρει. Η Γεωργία συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με την ταχύτητα την οποία λύνει τους γρίφους. Και εμείς πάμε στον 7ο γύρο για να δούμε αν θα περάσει και το 1000. Πάμε κατηγορία. Τι κάνω? Θα πω το σίγμα. Μάλιστα, αυτό δεν συμβαίνει συχνά στη Γεωργία. Το ζήσαμε γι' αυτό. Εκμεταλλευόμαστε χρυσή αμέσως τώρα το ότι αστόχησε στο πρώτο γράμμα η πρωτοπόρος. Θα πω το ταφ. Μόλις 80 ευρώ πήραμε από αυτό το τετραπλό γράμμα και είναι πολύ κρίμα. Άλλα 40 μας περιμένουν στο επόμενο. Θα πω το νι. Το πι. Θα πω το κάπα. Θα πω το μη. Δεν θα είχε πάει καθόλου άσχημα, έχεις βγάλει και 360 ευρώ. Τώρα. Θα πω το αλφα. Θα πω το λάμδα. Θα αγοράσω το έψιλον. Είναι δύο. Ναι, αυτό είναι. Μέχρι στιγμής είσαι αλάνθαστη σε αυτό το γρίφο. Χρειάζεται άλλο ένα γράμμα για να πάρεις το μεγάλο ποσό και να έχουμε επιτέλους ανταγωνιστικό παιχνίδι. Θα πω το β'. Εννοείται θα πεις το β'. Θα πεις το σίγουρο, θα πεις το γράμμα το οποίο είναι εδώ και ώρα φανερό ότι πρέπει να υποθεί. Μακάρι να είχε κι άλλο, δεν είχε, αλλά εσύ έχεις 750. Καταλαβαίνεις ότι τώρα είναι άλλο το παιχνίδι μας πια. Πώς προχωράμε? Συνεχίζω. Έλα. Γυρνάω. Πενήντα. Θα πω το ρο. Ήρθε πολύ κοντά στη χρεοκοπία ο τροχός, αλλά σταμάτησε στο διπλό πενηντάρικο τελικά και έχεις 850 ευρώ τώρα. Θα αγοράσω το όμικρον.
Θα αγοράσω το γιώτα. Μπορείς πλέον να μας πεις αυτό το γρίφο και να πάρεις τα λεφτά? Ή όχι? Ναι. Αν ναι, τότε θα πάρεις 6,50. Εάν όχι, έχεις όλες τις υπόλοιπες επιλογές. Το λύνεις? Ναι. Βλέπω ταινία τρόμου, αγκαλιά με το λούτρινο. Είναι σαν να έβλεπε ταινία τρόμου, λύνοντας αυτόν τον γρίφο. Δεν ξέρω γιατί. Τα πολλά λεφτά είναι που φέρανε αυτόν τον δρόμο στα μάτια σου. Ήθελα να το πάρω, να μην τα χάσω. Ναι. Είναι δικά σου. Μπράβο. Και τώρα λοιπόν πλησιάζεις το χιλιάρικο και πλησιάζεις και την Γεωργία. Να δούμε τα ποσά πριν περάσουμε στις διαφημίσεις μας και στον τελευταίο γύρο που ακολουθεί. Έχουμε 865 πλέον για την Χρυσή. Άλλα τόσα, άμα βάλεις, φτάνει στην Γεωργία που έχει 1650. Ενώ ο Νίκος θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια μετά τις διαφημίσεις. Εάν θέλει να δει από κοντά τον Nissan Juke και όχι από μακριά, ή σε φωτογραφία ή σε κάποια αντιπροσωπεία, μπορεί να πας όντως σε Nissan και να πεις: παιδιά, θέλω τον Juke, γιατί μου έχει μείνει αποθυμένο. Για να μην σου μείνει αποθυμένο, μετά τις διαφημίσεις βάλε και εσύ τα δυνατά σου, γιατί θα είναι ο τελευταίος γύρος. Διαφημίσεις σημαίνει εσείς έχετε χρόνο να ανοίξετε τη φόρμα συμμετοχών και να γράψετε το όνομά σας. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας, τροχός.star.gr. Όταν φτάνουμε σε έναν γύρο που είναι τελευταίος και ο παίκτης που προηγείται παίζει τελευταίος, έτσι του τα έφερε η μοίρα, και κοιτάω σε ένα Γεωργία που έχεις 1650 ευρώ, αλλά παίζεις τρίτη, τότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Γιατί αν έπαιζε και πρώτη, έχουμε δει μέχρι τώρα ότι είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια. Σχετικά γρήγορα λύνει γρίφους, δεν αφήνει περιθώρια στους αντιπάλους. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό, Χρυσή και Νίκο, που εσείς θα ξεκινήσετε, η Χρυσή για την ακρίβεια, αυτό το τελευταίο γύρο. Η διαφορά είναι μικρότερη των χιλίων, οπότε χαμός τώρα κιόλας, τελευταίος. Θα βρεις χιλιάρικο, θα βρεις ερωτηματικά, πολλά, θα βρεις θαυμαστικά, θα βρεις πολλά πράγματα που μπορούν να αλλάξουν όλο το παιχνίδι και φυσικά από εκεί που ήσουν στο 0 πριν από λίγα αγωνιστικά λεπτά, ξαφνικά να βρεθείς πρώτη κατηγορία και καλή τύχη σε όλους. Ελληνικές ταινίες. Μία-δύο ελληνικές ταινίες μοιράζονται τον πίνακα σε αυτό το τελευταίο γρίφο. Είναι ταινίες του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Αρχίζουμε με 40 ευρώ. Θα πω το ΤΑΦ. Ήταν ένα εντυπωσιακό γράμμα, το οποίο, εντάξει, δεν έδωσε λίγα, 200 έδωσε, αλλά... Αν ήταν και μεγαλύτερο. Με ένα διαφορετικό ποσό κάτω, θα είχε γίνει, δεν σου λέω 500, και 100 να ήτανε. Να ισχύει. Θα είχε φτάσει δίπλα ακριβώς στη Γεωργία. Έρχεται ένα ωραίο δώρο. Θέλω να πάρεις ανάση σου. Χρειάζεσαι. Ναι. Θα πω το σίγμα. Χρειάζεται τις ανάσες, γιατί σηκώνει μεν το δώρο γαλαξίας, τα 100 ευρώ της δωρεπιταγής, θα σηκώνει από τον τροχό της τύχης. Θα πω το νι. Είμαστε κοντά στο φλερτ εκεί με το θαυμαστικό. Αλλά έχουμε και άλλα δύο νι. Αυτά είναι 50, Νατάσα, ναι. Ναι. Έχεις 420. Και ακούμε τι θα κάνεις τώρα. Θα πω το αλφα. Θα αγοράσω άλλο ένα. Θα πω το ήτα. Εσύ ξέρεις τι σε βοηθά και τι σου λύνει τα χέρια. Το επόμενο σαραντάρι θα έρθει με... Με το μη.
υπάρχει. Είναι 80. 1365. Θα αγοράσω το όμικρον. Μάλιστα. Λοιπόν, όλο το παιχνίδι καταλήγει εδώ. Γεωργία, η χρυσή. Το πεντακοσάρικο μπορεί να αλλάξει την πρώτη θέση. Θα πω το κάπα. Είναι μία ζόρικη στιγμή για τη χρυσή που κατάφερε να βρει, στο τελευταίο γύρο, κατάφερε να βρει μέχρι και το 500 που χρειαζόταν για να περάσει πρώτη. Και αστόχησε στο γράμμα, δεν μπόρεσε να διακρίνει κάποιο άλλο στον πίνακα και γι' αυτό χάνει τη σειρά της και φυσικά επιστρέφει στη δεύτερη θέση. Νίκο, τώρα έλα να στα πω και σε ένα φίλε μου που σε έχω χάσει, σε έχω πεθυμίσει που λέμε, διότι έχεις παίξει λιγότερα από τα κορίτσια μας σήμερα. Τα κορίτσια βρήκανε τον δρόμο τους και πήραν τον χρόνο τους. Θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις το γρίφο. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αν ξέρεις πράγματα στο γρίφο. Ίσως ναι. Αυτό είναι καλό. Εσύ όμως χρειάζεσαι πλέον χιλιαρικάκι. Μην πω και jackpot τώρα. Εντάξει, έφερε ένα κατοστάρικο με ερωτηματικό όμως. Άρα πρέπει να δούμε αν υπάρχει το γράμμα και πόσες φορές υπάρχει το γράμμα. Θα πω το Β. Όχι. Νόμιζες ότι ήξερες κάτι, δεν είναι αυτό σε καμία περίπτωση. Χάνεις και το δικαίωμα να σηκώσεις το ερωτηματικό, μήπως και είχε παραπάνω χρήμα. Και έρχεται η Γεωργία, που πλέον δεν είναι αυτό που ένιωθε σε όλο το παιχνίδι. Είμαι πρώτη, έχω τη διαφορά μου. Τώρα έχει αντίπαλο και η χρυσή, αν ξαναπάρει την ευκαιρία, μπορεί με ένα γύρισμα πάλι να σε περάσει. Ακριβώς. Γεωργία. Νομίζω το έχω βρει. Αυτή είναι η Γεωργία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Γεωργία που όλοι αγαπήσαμε. Είναι η Γεωργία που μου έχει πει την ίδια ατάκα άλλες 4 φορές σήμερα στο παιχνίδι. Φτάνει η σειρά της, γίνεται δουλίτσα από τους άλλους παίκτες και έρχεται η Γεωργία και λέει το λύνω τώρα. Τελείως. Αν το κάνεις όμως τώρα, είναι η τελευταία φορά γιατί πάμε τελικό μετά. Ωραία. Τα χρώματα της ήριδος αυτή η νύχτα μένει. Βέβαια, το οποίο θα συνοδεύαμε και με το απίστευτο κομμάτι και το απίστευτο τραγούδι έτσι, της ταινίας, του Σταμάτη Κραουνάκη το τραγούδι. Και βεβαίως, είσαι η νικήτρια και θα σου πω άξια, γιατί έλυσες το 70% των γρίφων του σημερινού παιχνιδιού. Και όχι μόνο αυτό, το έκανες με μία έτσι ψυχραιμία, φοβερή Ολύμπια ψυχραιμία. Ερχότανε, το έχω λύσει εγώ, ξέρετε. Εμείς εδώ και εγώμασταν και ερχόταν με την ψυχραιμία της και έλυνε τους γρίφους. Ευχαριστώ. Είναι το καλύτερο κατοστάρικο που έχεις πάρει, γιατί είναι το κατοστάρικο του τελικού και θα το θυμάσαι ως τέτοιο. Πλησίασε πάρα πολύ, παιδιά, η χρυσή για ένα γράμμα. Για ένα γράμμα ένα. Θα μπορούσε να έχει κάνει τη διαφορά. Εκείνο το κάπα ήτανε. Το κάπα ήταν εκείνο το γράμμα, δεν πειράζει. Θέλω να παραμείνεις κορίτσι του πάρτι και στη διάθεσή σου και όλα. Εδώ το πάλεψες μέχρι πραγματικά το τελευταίο γύρισμα και είχες την ευκαιρία σου, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις από τον Νικόλα που δεν είχε καν την ευκαιρία. Ο Νικόλας, αρχηγός μεγάλος, δεν κούρασε κανέναν, δεν ενόχλησε από τα κορίτσια ποτέ. Έκανε απλώς τις γνωριμίες του. Και εγώ θα πάρω την νικήτριά μας που έχει 2.000, 1.950 εντάξει, τα κάνω, τα λέμε δύο ας πούμε για να νιώσω την τρογγυλοποίηση και εσύ. Και δεν τελειώσαμε ακόμη. Αν είναι να σταθείς ψύχρεμη, ναι, το χρειάζομαι το επόμενο λεπτό. Τελικώς. Γεια, έλα και πες μου, ποια είναι η πρώτη σου σκέψη για τα 2.000 που ήδη έχεις βγάλει. Τι θα κάνεις? Θα πάρω πάρα πολλά δώρα στα νύψια μου, τον Παναγιώτη και τον Γρηγόρη. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, ναι, ότι ο Παναγιώτης, ναι, είναι ο μικρότερος θαυμαστής του τροχού από 6 μηνών. Όντως. Όποτε έβαζα τον τροχό να τον δω, τη μουσική, καθόταν στον καναπέ, ναι, και έλεγε χι, χι. Το σύμφωνο. Ναι, ναι. Το χι. Ωραία. Ότι ξεκινάει ο τροχός και... Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, σε όλο το παιχνίδι, μία φορά έχασες όταν είπες το χι. Όντως. Όντως. Οπότε, Παναγιώτη, τη θεία την έκαψες. Αλλά η θεία θα πάρει τα δωράκια όμως. Θα πάρει τα δωράκια όμως. Και το είπε δημόσια στην τηλεόραση, δηλαδή δεν υπάρχει. Θα μείνει στο YouTube για πάντα. Ναι, ναι. Κάει και να το κάνεις. Όχι, θα το κάνω. Λοιπόν, εντάξει με τα νύψια. Έχω ένα δώρο για σένα. Έγινε. Δικό σου, πάμε. Πρέπει να βρεις το σωστό φάκελο. Λες να είναι το νούμερο 2. Θα δείξει. Ωραία. Και να μην είναι το μεγάλο δώρο, έχει κι άλλο χρήμα. Λοιπόν, κατηγορία παρακαλώ και η πολύ δυνατή στις λύσεις των γρίφων
Γεωργία, θα λύσει ακόμη έναν. Η κατηγορία είναι... Πού βρισκόμαστε? Είμαστε σε κάποιο μέρος εκτός χώρας. Πάμε να βάλουμε τα παραδοσιακά γράμματα. Το α, το π, το λ, το τ και το σ αμέσως τώρα ή όσα υπάρχουν από αυτά που μόλις είπα. Αρκετά βλέπω. Είναι από τις σπάνιες φορές που το π κάνει θαύματα. Και το α κάνει θαύματα και σειρά σου. Θα πω το... ρο. Ρο. Θα πω το... κάπα. Ναι. Άλλο ένα σύμφωνο και ένα φωνή. Θα πω... το μη. Σαν να λέμε μούτρο. Ναι. Ωραία. Σαν τον Παναγιώτη μούτρο. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Και ένα φωνή. Θα πω το όμικρον. Έχουμε λοιπόν τα γράμματα, τα τέσσερα γράμματα της Γεωργίας. Ας μπουν στον πίνακα όσα από αυτά υπάρχουν στο γρίφο. Πού βρισκόμαστε? Αρκετά βρήκαμε, μπράβο. Έχεις 10 δευτερόλεπτα, ξεφούρνησέ το. Αρχαία πόλη της Πομπιείας. Έτσι, εκεί είμαστε. Στη Λάβα από κάτω, ε. Αλλά νομίζω ότι τώρα με αυτή τη λύση του γρίφου, με αυτή τη λύση του γρίφου, έχω να κάνω και την κατάλληλη πρόταση. Νομίζω, ε, Γεωργία μου, έχεις πάει ποτέ Ιταλία εκεί κάτω το Βεζούβιο κτλ? Όχι. Ειλικρινά τώρα, έχεις βγάλει ήδη 2.000. Και τα νηψιάκια είναι ευτυχισμένα για τη θεία και τα δωράκια θα τα πάρουν και όλα. Ε, η θεία δεν πρέπει όμως να πάει το ταξιδάκι της για να τιμήσει το τελικό. Πρόσεξε, πας Νότια Ιταλία, Βεζούβιο, κάνεις και τα τουρνέ σου εκεί, Νάπολη κτλ. Για να έχεις να θυμάσαι. Γιατί τι, δεν έχεις να πας ταξίδι? Όχι, έχει ήδη τα λεφτά από πριν. Δεν έχω ανοίξει ακόμη φάκελο. Κάτσε, μην κάνει και κουραστικό ταξίδι, να πάει με αυτοκίνητο, να το πάει γύρω-γύρω. Θα το κάνεις? Άνετα. Άμα το κερδίσεις, δεν γίνεται να το κάνει. Γιατί όχι. Λοιπόν, αν δεν είναι τα αμάξια, να φροντίσουμε να έχει ακόμα ένα καλύτερο ποσό μετά από Ιταλία, να την κάνει απέναντι, έτσι, να φύγει, να πάει Γαλλία. Γιατί όχι. Ναι. Βεβαίως. Όλα μπορεί να γίνουν όταν ανοίξω αυτό το φάκελο. Όλα. Σιγά, το θέμα είναι πώς θα γίνουν, με αυτοκίνητο ή με αεροπλάνο. Θα δείξει. Είπαμε ο Παναγιώτης, η φίρμα και ο Γρηγόρης. Το Γρηγόρης, το καλύτερο παιδί. Τα καλύτερα. Λοιπόν, η θεία σας είναι εδώ, σας αγαπάει πάρα πολύ. Και όταν γυρίσει θέλει μια τεράστια αγκαλιά, γιατί δεν θα πάρει απλά 2.000. Θα πάρει και άλλα 2.000-4.000. Ιταλία και όχι μόνο σε ερχόμαστε. Έτσι. Γιατί ήτανε από την αρχή μέχρι το τέλος πάρα πολύ ψύχρεμη, πάρα πολύ δυνατή παίκτρια, στο δίνω αυτό. Ευχαριστώ. Και σε συνδυασμό με την τύχη φεύγεις από εδώ με 4.000, γιατί όποιος γυρίζει... κερδίζει!